Dancing with the Stars, άλλο ένα λαμπερό live. Φυσικά το έκτο είναι. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο. Έρχονται απίστευτα πράγματα. Έχουν αρχίσει σιγά σιγά να μας τα λένε και εμάς. Γι' αυτό μπορώ να στα πω και σένα. Ότι έρχονται απίστευτα πράγματα. Αυτό. Μέχρι εκεί. Ναι, μέχρι εκεί μου είπανε. Του λέω ότι θα γίνει. Μου λέει απίστευτα πράγματα. Λέω ευχαριστώ πολύ για την πληροφορία. Θα τη μεταδώσω κι εγώ στον κόσμο. Έρχονται απίστευτα πράγματα. Έχουμε αλλαγές, εναλλαγές. Φυσικά έγινε το πρώτο dance battle, το οποίο είναι τέλειο, ρε παιδί μου. Είναι πως, ξέρεις, έρχονται δύο άνθρωποι να λύσουν τις διαφορές τους και μπορούν να το κάνουν μόνο με χορό. Έχουμε μια κριτική επιτροπή που διαφώνουσε λίγο μεταξύ τους. Ναι. Ήταν και αυστηροί, βάλανε και τρία. Ναι. Από πολύ καιρό. Έγινε αυτό. Είδαμε τη χαμηλότερη βαθμολογία που έχουμε δει στο σύνολο δηλαδή. Ήταν λίγο αυστηρή. Εντάξει, εμείς πάνω είμαστε παρέα και ξέρεις, είναι σαν να. Είναι σαν να λες κάτι εγώ στην παρέα. Ξέρεις, θέλουμε να ανέβουμε πάνω και να περάσουμε καλά. Και ανεξαρτήτως τι γίνεται εδώ, όταν ανεβαίνουμε πάνω, να είμαστε χαρούμενοι. Ναι. Θεωρείς δίκαιο που μετά από τόσα live αρχίζουν οι βαθμολογίες και πέφτουνε. Ίσως είναι πιο αυστηρά τα πράγματα. Δεν το ξέρω. Είναι ένα κομμάτι το οποίο διαχειρίζει την κριτική επιτροπή και δεν μπαίνω εγώ καθόλου μέσα σε αυτό. Οπότε δεν μπορώ να κρίνω και την κριτική επιτροπή. Άλλο ένα live μόλις τελείωσε. Ναι. Και σας βλέπω λίγο σκασμένη. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα αυτό το πράγμα, γιατί έχουν καταβάλει τόση πολύ προσπάθεια όλοι, τα πάνε εξαιρετικά. Βρισκόμαστε στο έκτο live και εγώ νιώθω είναι σαν να βρισκόμαστε στο 16ο. Τα βήματα είναι πάρα πολύ γρήγορα, τεράστιες οι εξελίξεις των χορευτών. Δεν περίμενα ούτε στα πιο τρελά μόνο ότι θα φύγει η Victoria Hislop. Την εκτιμώ πάρα πολύ βαθιά, τη σέβομαι πάρα πολύ βαθιά. Ταράχτηκα στο τέλος κιόλας που είχα και την Μπέση και τη Βικτόρια, δεν μπορούσε να το διαχειριστεί έτσι το είναι μου. Είναι το σώ των ανατροπών τελικά. Είναι το σώ των ανατροπών, ψηφίζει ο κόσμος, είναι 50-50, οπότε βλέπεις πώς μπορεί να έρθει το πάνω κάτω σε μια στιγμή μέσα. Είχαμε εναλλαγές, ανατροπές, διάφορα σχόλια από την κριτική επιτροπή. Ναι, κοίταξε να δεις, όσο περνάει ο καιρός θα γίνεται και παραπάνω αυτό, γιατί οι απαιτήσεις είναι άλλες. Προσπαθούμε να δούμε άλλα πράγματα, να δούνε βασικά άλλα πράγματα. Πλησιάζουμε πιο κοντά στο τέλος. Θα πρέπει να υπάρξει ο νικητής και ο νικητής ήταν αυτό το ζευγάρι το οποίο όντως μπορεί να σταθεί επαγγελματικά σε ένα ballroom. Επαγγελματικά, όσο μπορεί επαγγελματικά ένα αρχάριος άνθρωπος στο ballroom. Κοίταξε. Εγώ τώρα μιλάω και εκ του ασφαλούς. Δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία γιατί δεν κάνω τις πρόβες, δεν χορεύω. Όταν θα κάνω για να χορέψω, θα σου πω. Θα δούμε και αλλαγές από τα επόμενα live σιγά-σιγά. Αλλαγές εννοούμε. Μέρας, ναι, θα κάνουμε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά μαζί. Και μετά από εκεί και πέρα πιστεύω θα εκπέμπουμε Παρασκευή κι εμείς. Επίσης θα υπάρξουν διάφοροι καλεσμένοι, guest εμφανίσεις διασήμων αγαπημένων ανθρώπων που θα χορέψουν. Πώς πάνε οι πρόβες, οι δικές σας. Πρόβες. Οι δικές σας. Εγώ δεν έχω ξεκινήσει ακόμα πρόβες. Α, γι' αυτό έτσι είστε χαλαροί. Γι' αυτό με ηρέμη, ναι. Και σου μιλάω εκ του ασφαλούς, δεν έχω ξεκινήσει πρόβες. Εάν ξεπινήσω πρόβες και πονάω εδώ και δεν μπορώ να σταθώ και βγάζω τα παπούτσια μου και είμαι στο μασάζ συνέχεια, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Θα είστε καταπληκτικοί και εκεί. Μακάρι αγάπη, μακάρι από το στόμα σου και του χορευτικού θεού του αυτή. Σήμερα τι υπερσυγκλό εμφάνιση είναι αυτή. Φοράω με Ζων Φαλιάκος αρχείο του συγχωρεμένου του Κώστα του Φαλιάκο, ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή. Και έχει μείνει αρχείο από τις συλλογές που αγάπησε πάρα πολύ και έχει στο ατελιέ του. Αγαπώ πάρα πολύ τους Έλληνες σχεδιαστές. Η ελληνική μόδα εμένα με γέννησε, με βοήθησε στο εξωτερικό. Αυτό που είμαι σήμερα το φίλο στην ελληνική μόδα και όσο μπορώ θα φοράω Έλληνες σχεδιαστές. Είχαμε και το φίλο σας τον κύριο Καράβα εδώ απόψε. Βεβαίως, τον Γιωργάκη με τη γυναίκα του Ραφαέλα. Ήρθαν να μας δούνε, ήταν και το Shopping Star εδώ. Shopping Star γενέθλια, χρόνια γενέθλια, πολλά. 6 χρόνια, παιδιά, 6 σεζόν. Το περιμένατε αυτό εξ αρχής ότι θα αγαπηθεί τόσο πολύ το shopping? Όχι, δεν το περίμενα, αλλά κάτι άρχισα να, μετά τη δεύτερη χρονιά κάτι άρχισα να καταλαβαίνω, γιατί πια έχει γίνει αγάπη, έχει γίνει λατρεία. Και όχι αδίκως, γιατί μιλάμε για καθημερινές γυναίκες πρωταγωνίστρες της ζωής μας, τις οποίες ταυτιζόμαστε απόλυτα ο καθένας μας. Όσον αφορά τώρα στο Γιώργο, ήταν ένας κούκλος σήμερα, κάτι ετοιμάζει κι αυτός, δεν μπορώ να σας πω. Εδώ θα είμαστε, όλα θα τα δούμε. Θα τα ανακαλύψουμε μαζί, ναι, στο πέρασμα του χρόνου.